Σας καλωσορίζουμε στην εβδομαδιά συνέντευξη τύπου της ομάδας μας. Μιας εβδομάδας που αγωνιστικά ξεκίνησε χθες με έναν αγώνα κυπέλου απέναντι στο καναλάκι. Ένα νικηφόρο παιχνίδι για μας, σε ένα θεσμό που σίγουρα θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τον τελικό. Αλλά συγχρόνως είναι και ένας θεσμός στον οποίο παίρνουν χρόνο συμμετοχής τα παιδιά που δεν έχουν αρκετά αγωνιστικά λεπτά στο πρωτάθλημα. Και το αντιμετωπίζουμε βέβαια με την ίδια σοβαρότητα. Προερχόμαστε από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στην Δόξα Κρανούλας, ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, στο οποίο τα παιδιά αντεπεξήλθαν πλήρως στις δυσκολίες και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε, αφού μείναμε πίσω στο σκορ στο πρώτο 20 λεπτό. Δείξαμε σθένος, δείξαμε λογική στο παιχνίδι μας, είχαμε πάθος, βγάλαμε ενέργεια και πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη που θα μας δώσει και μας δίνει πολύ καλή ψυχολογία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακολουθεί ένα εκτός έδρας παιχνίδι με το Θεσπρωτό στην Οικουμενίτσα και αυτό με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας απέναντι σε μια ομάδα που αν εξαιρέσουμε ένα μέτριο ξεκίνημα που είχε στην αρχή του πρωταθλήματος παρουσιάζει ένα πάρα πολύ καλό και αγωνιστικό σύνολο. Έρχεται από μια νίκη σε ένα ντέρμπι με τη Λευκύμη. Ελπίζω και εύχομαι να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με αρκετό κόσμο. Για μας ο στόχος είναι η νίκη και αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Ελπίζω να πάμε χωρίς τραυματισμούς, αν και σίγουρα θα έχουμε την απώλεια του Σταύρου του Καλογερή από το χθεσινό παιχνίδι κυπέλου. Εύχομαι ο κόσμος να ακολουθήσει την ομάδα και να μπορέσουμε όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε μια νίκη που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με το Θεσπρωτό. Ερχόμαστε από δύο παιχνίδια, ένα πρωταθλήματος και ένα κυπέλου με νίκες. Έχουμε καλή ψυχολογία. Έχουμε δουλέψει και σε αυτό το παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα. Ερχόμαστε από την Κυριακή από ένα δύσκολο παιχνίδι το οποίο θέλαμε για να ξεκινήσει καλά η καινούργια χρονιά. Παλέψαμε, είχαμε δουλέψει αρκετά και μέσα στις γιορτές και μετά για αυτό το παιχνίδι. Το κερδίσαμε. Χτες κερδίσαμε και αγώνα κυπέλου που εξίσου είναι ο στόχος της ομάδας. Απέναντι σε μια ομάδα στο καναλάκι. Τώρα προετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο εκτός έδρας μάτς με το Θεσπρωτό την Κυριακή. Θέλουμε τη νίκη για να διατηρηθούμε εκεί που είμαστε. Αυτός ο μήνας γενικά θα είναι δύσκολος για μας, μιας και έχουμε σερή παιχνίδια συνεχόμενα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά.